Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Επίσης. Όταν μιλάμε για περιβάλλον, το περιβάλλον το έχουμε ζήσει στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια, όλοι οι Έλληνες παραγωγοί από τον Εύρο και μέχρι και την Κρήτη, με την κλιματική αλλαγή. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προβληματίζουν τον Έλληνα παραγωγό την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Ο οργανισμός που λέγεται ΕΛΓΑ, που είναι ο οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κλιματική αλλαγή την προηγούμενη η προγραμματική περίοδο 15-21. Τι θέλω να πω. Στην αρχή της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου ένας αντίστοιχος γεωργατάς βγήκε και είπε, κύριοι, πρέπει να δώσουμε βάση στο περιβάλλον, μας το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο που να λέγεται πρασίνισμα, και αυτό το μοντέλο θα μπορέσουμε να το υιοθετήσουμε. Το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε μέσα από τις δεντρώδεις καλλιέργειες, και συγκεκριμένα φέραμε και παράδειγμα και τον Αμπελώνα Σαντορίνης αλλά και την ελαιοκαλλιέργεια σε όλη τη χώρα. Ο Αμπελώνα Σαντορίνης είναι η μόνη καλλιέργεια που καλλιεργείται πάνω στο άψυχο χώμα που λέγεται φεστιακή λάβα. Εκεί σταθήκαμε και μαζί με τον απέραντο Λεώνα που δημιουργείται σε όλη τη χώρα δώσαμε βάση για να πάρουμε το περιβόητο πρασίνισμα και την, ας το πούμε, έξτρα επιδότηση για να μην χαθούν πάρα πολλά χρήματα από τη χώρα μας. Στην προγραμματική περίοδο, εφόσον μας έδωσε το κλειδί να ξεκλειδώσουμε την πόρτα οι δεντρώδεις καλλιέργειες, και επί το πλήσιο, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι η ελιά. Δεν είναι τα μπέλη, είναι η ελιά. Η ελιά είναι αυτή που σήμερα καλλιεργεί το 40% της καλλιεργήσιμης έκθεσης της χώρας μας. Παραδοσιακές περιοχές όπως είναι η Νεμαία, χιλιάδες ελαιόδεντρα φυτεύονται την τελευταία δεκαετία και ξεπατώνονται τα μπέλια. Η ελιά είναι το μόνο προϊόν που το 2019, και αναφέρω τη χρονιά 19 γιατί μετά ήρθαν οι χρονιές του κορονοϊού και η οικονομία παγκοσμίως κλονίστηκε, η εμπορική οικονομία, ήταν αυτή που έφερνε στη χώρα μας όχι αγροτικές επιδοτήσεις, εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο ελιάς και ελαιολάδου πάνω από 1 δις ευρώ. Αυτό το 1 δις ευρώ μαζί με τις αγροτικές επιδοτήσεις που είναι περίπου 2 δις ευρώ σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι αυτό το νέο χρήμα που μπαίνει μέσα στη χώρα μας και τόση ανάγκη και ο κρατικός προϋπολογισμός αλλά και όλα τα νοικοκυριά. Άρα... Και γιατί λέω, κυρία Δουλγεράκη, όλα τα 20.000, γιατί από τις 680.000 παραγωγούς ενεργοποιούν μόνο 120.000 κατά κύριο επάγγελμα και όλοι οι άλλοι είναι τερεπαγγελματίες. Άρα δηλαδή στο περιβάλλον καινοτομία ανταγωνιστικότητα. Περιβάλλον καινοτομία ανταγωνιστικότητα είναι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πετάει μόνο τη λέξη. Η λέξη αυτή θέλει εμπεριστατωμένες προτάσεις. Θέλει προτάσεις που αυτές οι προτάσεις να μπορεί να τις υιοθετήσει ο Έλληνας παραγωγός και να μπορεί να τις υλοποιήσει. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει ότι όλα τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα, που είναι τα αναπτυξιακά, δεν είναι απορροφήσιμα στη χώρα μας. Αυτό το δείχνουν οι επιστροφές που έχουμε σε κάθε προγραμματική περίοδο στο κομμάτι των επενδύσεων. Δηλαδή βλέπουμε μεταποίηση, τυποποίηση, καινοτόμες ιδέες να μην υλοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να μένουν αδιάθετα και να μην μπορεί να τα απορροφήσει ούτε οι οργανισμοί αλλά ούτε και μεμονωμένα ο κάθε παραγωγός. Το πιο λαμπρό παράδειγμα είναι τώρα με το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε την αναδιάθρωση καλλιεργειών που 100% μιλάει για πρασίνισμα, μιλάει για καινοτόμες ιδέες κτλ. Καινοτόμα ιδέα είναι σε ένα βοσκότοπο να βάλω και χαρουπιά. Καινοτόμα ιδέα είναι να βάλω καλλιεργητικά ένα ντρόουν να ψεκάζω το αμπέλι μου. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης μας παρατίζει από δεκαήμερο σε δεκαήμερο, από μήνα σε μήνα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, πρέπει να απορροφηθεί το κονδύλι, δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε φάκελο όσοι ενδιαφερόμαστε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021,
το 23, το 22 και το πρόγραμμα να είναι υλοποιήσιμο μέσα σε μία τριετία. Το 10% της επένδυσης πρέπει να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει ανοίξει, για να ξέρουμε ποιες ποικιλίες είναι επιτρεπόμενες, αν αυτή η περιβόητη αναμπέλωση τελικά μας συμφέρει να την κάνουμε ή δεν μας συμφέρει να την κάνουμε και αν τελικά μας συμφέρει, λέω παράδειγμα, να βγάλουμε την ελιά και να βάλουμε τη φυτιά. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό το περιβάλλον καινοτομία ανταγωνιστικότητα ουσιαστικά είναι ένα πολύ καλό θεωρητικό κομμάτι, θα μπορούσε να περπατήσει αν υπήρχαν πραγματικά εκείνα τα βήματα που θα βοηθούσαν τον αγρότη. Αυτή την ώρα μιλάμε για γενικολογίες, όπως επίσης και για μέτρα τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα με αυτή την πραγματικότητα την οποία εσείς βιώνετε από τη δική σας την πλευρά. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για κλιματική αλλαγή και είναι συνεχής οι αλλαγές αυτές, οι θεωρίες, τα σενάρια αλλά και τα σχόλια του κόσμου, μην ξεχνάτε αυτό που λέει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω βέβαια κύριε Χιλετζάκη εσείς πώς από τη δική σας την πλευρά το βλέπετε, αλλά εγώ αυτή την άποψη την έχω ακούσει κατά κόρον, ότι στο όνομα της κλιματικής αλλαγής θα γίνουν μεγάλα εγκλήματα κατά της παραγωγής και των παραγωγών, αυτή η αλλαγή κομίζει πείνα. Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Κομίζουμε την πείνα ήδη. Αυτή τη στιγμή διανύουμε ένα διατροφικό πόλεμο. Διανύουμε ένα τεράστιο διατροφικό πόλεμο, τεράστιο. Το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μειώνεται καθημερινά. Οι ζωοτροφές έχουν φτάσει στα ύψη. Τα λιπάσματα είναι απαγορευτικά πλέον καλλιεργητικά. Δεν μπορούμε να λιπάνουμε με τις τιμές που υπάρχουν. Το κόστος παραγωγής ανεβαίνει και βλέπουμε ότι περιοχές παραδοσιακές που είναι καθαρά δεντρώδεις καλλιέργειες και συγκεκριμένα την ελαιοκομεία. Μείνετε, όχι, μισό λεπτό. Ακαλλιέργητα. Ωραία. Ενώ πάλι ο παραγωγός βλέπει τώρα που έχει τελειώσει οι καρπόδες, ότι το λιόφυτό του έχει βεντέμα, μισό βεντέμα, ό,τι αξίζει. Ότι εντάξει, το λάδι θα ξεκινήσει με μια καλή τιμή. Ότι υπάρχει αυτό το τέτοιο, δεν μπαίνει στη διαδικασία καν να το καλλιεργήσει, να το αργώσει και να μπει στην καλλιεργητική διαδικασία. Άρα έχουν λοιπόν όσοι το λένε συνάδελφοί σας παραγωγή, είτε από τον αγροτικό, είτε από τον κτηνοτροφικό τομέα, είτε γενικότερα από το ζωικό κεφάλαιο κλπ, μελίσια και αλίες κλπ, ότι εδώ γίνονται στο όνομα της κλιματικής αλλαγής μεγάλα εγκλήματα, λέτε ότι ναι, ουσιαστικά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, έτσι? Μα είναι αλήθεια, το βιώνουμε κάθε μέρα όλοι οι Έλληνες παραγωγοί. Κλιματική αλλαγή, κόστος παραγωγής, εργάτες που δεν υπάρχουν, αυξημένα τα λιπάσματα. Τώρα για να πας στο χωράφι σου πήγαινες με 10 ευρώ και πες τώρα 20-25. Λοιπόν, όλα αυτά είναι όλα στην πλάτη του παραγωγού και ο παραγωγός παίρνει το στυλό και στο μολύβι και κάθε κάτω. Και να πάμε και στο άλλο κομμάτι που είναι και σημαντικό. Αν μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Οι αγροτικές επιδοτήσεις ήταν πραγματικά ένα μεγάλο αντίβαρο για τον Έλληνα παραγωγό στην καλλιέργεια. Ήταν ένα καλλιεργητικό μηχάνημα η αγροτική επιδότηση. Έτσι το ονόμασα. Λέω, αντί να είσαι εσύ τρακτέρ, έπαιρνε την επιδότηση, πλήρωνε ένα τρακτέρ στο όργανο το λιόπιτο. Είναι μηχάνημα, είναι εργαλείο η επιδότηση. Αυτή η επιδότηση στον ελαιοπαραγωγό της Κρήτης μειώθηκε μέσα σε μία εφταετία 55% κάτω. Πώς θα βάλει το γείτονά του που έχει τρακτέρ ή να βάλει το συγχωριανό του να του το οργώσει το χωράφι ή να του το ραντίσει ή να του κάνει 5-10 καλλιεργητικές φροντίδες που χρειάζονται για να μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν αυτό το εργαλείο που λέγεται αγροτική επιδότηση έχει μειωθεί κατά 55%. Μάλιστα. Τι θα προλάβει να κάνει, να τα δώσει τα εργατικά, να τις μαντέψει. Σωστά. Να πάρει λιπάσματα ή να οργώσει. Κύριε Χιλετζάκη, επειδή μιλάμε για την παραγωγή και ξέρετε, μετά το ερώτημα που σας έθεσα πριν από λίγο περί κλιματικής αλλαγής και με όλες αυτές τις συνέπειες, ο παραγωγός τις βιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλήθεια, αν κάποιος σας ρωτούσε αγροτικές καλλιεργίες,
καλλιέργειες, περιβάλλον, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργαντάς, ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας, παραγωγική προώθηση οικοκαινοτόμων λύσεων, ενεργειακή μετάβαση, συστήματα διαχείρισης νερού και στρατηγικές προσαρμογές στην κλιματική αλλαγή, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Πόσο κοντά είσαστε σε αυτό το οποίο προωθεί ή θέλει να προωθήσει το Υπουργείο, γιατί και από τους προηγούμενους τα ακούγαμε, όπως σωστά το είπατε. Είναι αναπτυξιακά αυτά. Είναι αναπτυξιακά. Πόσο μέτρα κοντά είσαστε, πείτε μου. Είναι αναπτυξιακά μέτρα που πρέπει να τα υιοθετήσουμε και πρέπει να δημιουργηθούν. Απλώς απέχουμε πάρα πολύ από την υλοποίησή του και δεν είμαστε καθόλου κοντά, κυρία Δουλτζεράκη. Και δεν είμαστε καθόλου κοντά, γιατί δεν έχουμε βάση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε σχεδιασμό τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτός ο σχεδιασμός φαίνεται ότι ήταν λαθασμένος με την κατάντια του Έλληνα παραγωγού σήμερα. Όταν σε μια χώρα που παρήγαγε και είχε αυτονομία σε πάρα πολλά προϊόντα. Θέλετε, πάμε και στο κρυθάρι. Πάμε και στο κρυθάρι, που είναι το μέγα θέμα τις τελευταίες μέρες, ότι δεν έχουμε κρυθάρι και ότι εισάγουμε και όλα αυτά που είναι όλα αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η χώρα ήταν αυτάρχης σε όλα αυτά, δεν είχε να ζηλέψει τίποτα. Οι γείτονες μας, οι Γάλλοι, παίρνανε κρασί από την Κρήτη μας, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προϊόντα μας πηγαίνανε πάρα πολύ καλά και σήμερα έχουν τελματίσει όλα αυτά και πάμε και μιλάμε γιατί, για να ξαναξεκινήσει η ατμομηχανή. Δεν ξαναξεκινάει, κυρία Δουλτζεράκη. Η ατμομηχανή, για να ξεκινήσει, να πάμε στο μηδέν και να γεννούν σωστές βάσεις και σωστοί σχεδιασμοί. Διασωληνωμένοι είμαστε, όπως είναι ο άρρωστος στο νοσοκομείο και τον έχουν διασωληνωμένο, και με τη βοήθεια του οξυγόνου φυτοζωή εκεί, όσοι έχουμε μείνει στα χωριά κρατάμε ακόμα λίγες θερμοπύλες και φυτοζωούμε, συντηρούμαστε εκεί με τις επιδοτήσεις και με τα πενιχρά εισοδήματα που παίρνουμε. Μα αυτό ήταν και το μεγάλο το ζητούμενο, η καταστροφή με τις επιδοτήσεις. Ναι, η καταστροφή όμως με τις επιδοτήσεις δεν ξεκίνησε από το ελληνικό κράτος, κυρία Δουλτζεράκη, δυστυχώς. Το έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή σας. Υπήρξε ευρωπαϊκός σχεδιασμός για την εξόντωση κάποιων παραδοσιακών χωρών. Εμένα με πειράζει έτσι που το λέτε, κύριε Χιλετζάκη. Δηλαδή, εμείς δεν βάλαμε καθόλου τα χεράκια μας για να βγάλουμε τα ματάκια μας. Εμείς είμαστε άμεροι των ευθυνών μας. Όταν ερχόταν πριν από 25 χρόνια και σου επιδοτούσαν την αγρανάπαυση. Και σου λέγανε, μην το ξανακαλλιεργήσεις το χωράφι σου. Αυτή τη σούπερ τεχνολογία που έχει βγάλει τα υπέροχα σταφυλάκια σου, μην τα ξανακάνεις. Παράδειγμα, φέρνω το σταφύλι. Και πάρε την αγρανάπαυσή σου. Ο ταλαιπωρημένος ο αγρότης. Ναι, ο αγρότης κουρασμένος, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, και οι άλλοι έξυπνοι και φέρανε εκεί που τα θέλανε. Μπράβο. Υιοθέτησε την αγρανάπαυση, έψησε τα χωράφια του χέρισα, τα παιδιά του σπουδάσανε, φύγανε από το χωριό και έρχεται σήμερα ο δασικός χάρτης και του λέει, εφόσον το χωράφι σου του έκανα τηλεπισκοπικό έλεγχο πριν από 2 χρόνια και το είδα ότι είναι δασωμένος αγρός, ναι, το χωράφι σου ήταν παραγωγικό, αλλά την τελευταία πενταετία είναι δασωμένος αγρός, σου το βγάζω δασική έκταση και θα δούμε πώς θα σου το αποδεσμεύσω. Προς το παρόν είναι δασωμένος αγρός. Ξέρετε, κύριε Χιλετζάκη, το τραστέρ μέσα, να το αργώσει, θα σου κάνω και δικογραφία και μήνυση, γιατί είσαι μεγάλος απατριώνας. Ρε άνθρωπε του Θεού, εσύ δεν μου το επιδόθησες. Κύριε Χιλετζάκη, τώρα κοίτα. Ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το ανοίγουμε γιατί. Δεν μας φτάνει ο χρόνος για το ποιος κάνει, τι κάνει, τι έχει κάνει, τι πολιτική ακολουθήσανε. Θα συμφωνήσω. Ναι, αλλά σήμερα όλα αυτά, κύριε Δουλτζεράκη, τα πληρώνει ο Έλληνας παραγωγός. Ένα, με συγχωρείτε, και θα συνεχίζει να τα πληρώνει, γιατί ο Έλληνας παραγωγός το έχει εκθρέψει όλο αυτό, το έχει δεχτεί όλο αυτό. Αρκέστηκε σε αυτό που του πουλήσανε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς εθνική στρατηγική από τα αρμόδια υπουργεία. Γιατί μπήκαν από τα αρμόδια υπουργεία πάνω σε εκείνο το τρυπάκι, σε ό,τι έχει να κάνει με πολιτικές σε βάρος των μικρών παραγωγών. Τα έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια.
τόσες φορές που ξέρετε αυτό το κεφάλαιο πραγματικά αν κάτσουμε να τα ανοίξουμε θα συζητάμε ώρες ατέλειωτες. Μπήκε λοιπόν σε αυτό το τρυπάκι, μπήκατε σε αυτό το τρυπάκι, μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι, μιλάω και για τους κατά κύριο επαγγελματίες και για τους ετεροεπαγγελματίες, μείναμε στα δυο τα βασικά τα επικοινωνιακά και σήμερα πληρώνουμε τα δικά μας τα λάθη. Να σας πω κάτι, δεν φταίει κανένας γεωργαντάς, δεν φταίει κανένας πρώην με υπουργός κλπ. Είναι η πολιτική που ακολουθείτε και η συνολική πολιτική που ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα αυτά πληρώνετε και πληρώνουμε. Αυτά. Κυρία Δουλγεράκη, είπα ότι το κακό ξεκίνησε από πολύ παλιά. Το και ξέρω, το ξέρω. Με το κλείσιμο της εκπομπής θα σας στείλω ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας τότε που ξεκινήσαν οι πρώτες επιδοτήσεις να έρθουν στη χώρα για να δείτε με τι σχεδιασμό μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο δόλιο ήταν όλο αυτό και σήμερα τελικά ανακαλύψαμε ότι όλο αυτό ήταν ένας τεράστιος σχεδιασμός για την εξόντωση της υπαίθρου της Ελλάδος και των εξαιρετικών. Μα δεν μπορώ να πιστέψω, κύριε Χιλετζάκη. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας εξαπατήσανε σήμερα και συνεχίζουν να μας εξαπατούν και ότι σήμερα το ανακαλύψαμε. Όταν υπάρχουν οι δηλώσεις τόσων στελεχών μέσα από το αγροτικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, για αυτά τα περίεργα θέλετε να πείτε, τα στραβά θέλετε να πείτε, τα κακά θέλετε να πείτε, τα ύποπτα θέλετε να πείτε, για να μην προχωρήσω το λεξιλόγιο και πάω λίγο παρακάτω, γιατί θα πρέπει να βρω ανθρώπους ακόμα που έχουν φύγει και από τη ζωή και δεν είναι εφικτό αυτό. Δεν τα ανακαλύψαμε σήμερα, απλά σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα των πολιτικών μας, γιατί ήταν πολιτικές του πράσινου, του μπλε, του φούξια, του κίτρινου, του μαύρου, με αποτέλεσμα να την πληρώνει ο πραγματικός σου παραγωγός, με αποτέλεσμα να την πληρώνετε όλοι εσείς που είσαστε εκεί έξω και παράγετε, κύριε Χιλετζάκη. Απλώς, κυρία Δουλγεράκη, κάνουμε τον απολογισμό τώρα η τρίτη γενιά καλλιεργητών και βλέπουμε ότι ερημώνουν τα χωριά μας, ότι τα χωράφια μένουν χέριστα, ότι δεν παράγει πλέον κανείς, ότι δυστυχώς θα είναι μια ωραία ιστορία που θα τη διηγούμαστε στα παιδιά μας. Η αγροτική παραγωγή. Έτσι ακριβώς. Και οι άλλοι απλά θα παίρνουν το μισθό τους γιατί θα κάθονται σε καρέκλες και θα σας μιλάνε περί κυκλικής οικονομίας, παραγωγικής προώθησης ολοκαινοτόμων λύσεων βασισμένων στη φύση και όλα τα υπόλοιπα τα ωραία τα οποία ξέρουν να λένε μην ξέροντας ποια είναι η πορεία ούτε του αμπελιού, ούτε της σταφίδας, ούτε του σταφυλιού, ούτε του κρασιού, ούτε όλων αυτών πραγματικά των ούτε χρυσών προϊόντων που παράγει η Κρήτη. Και εξαιρετικό γαλακτοκομικό προϊόντο. Έτσι, ακριβώς. Του μελιού, των προϊόντων της θάλασσας. Δεν ξεχνάω κανέναν και το ξέρετε από όλους τους παραγωγούς σε αυτή την παραγωγική αλυσίδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χιλετζάκη. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Καλά να είστε. Καλημέρα.